Εγώ πρώτα πριν ξεκινήσω να πω, να ζητήσω μια συγγνώμη από τους συνδημότες μας για το πρόβλημα που πλησιάστηκε τις τρεις τελευταίες μέρες. Ο κόσμος πραγματικά συνηθισμένος από μια εικόνα καθημερινής αποκομιδής. Όταν μιλάω καθημερινής, μιλάω και σε μέρες αργίας και σε Σαββάτα και σε Κυριακές. Είχε διαπιστώσει ότι ειδικά ό,τι αφορά τους πράσινους και τους μπλε κάδους γίνεται μια πολύ καλή δουλειά σε ό,τι αφορά την αποκομιδή. Αυτό δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανένας, δεν το αφισβητεί ούτε και η μειοψηφία, δεν το αφισβητεί κανένας συνδημότης μας. Κάποια μικροπροβλήματα που υπάρχουν με τα ουγγώδη αντικείμενα, τα οποία δεν είναι και υποχρέωση δικιά μας να τους κάνουμε την αποκομιδή, παρά τα αυτά ο Δήμος για καλύτερη θετική εικόνα και για να μην δημιουργείται πρόβλημα, το κάνει. Ίσως μερικές φορές να υπάρχει καθυστέρηση, από εκεί και πέρα δεν έχει δημιουργηθεί κανένα άλλο πρόβλημα. Και αυτό το αναγνωρίζουν όλοι. Αυτές τις μέρες διαπιστώσαμε όλοι ότι με τρεις μέρες απεργίας υπήρξε πρόβλημα. Εγώ ξαναζητάω συγγνώμη από τους συνδημότες μας, όμως από χτες το βράδυ και χθεσινή ημέρα ξεκίνησε και γίνεται η αποκομιδή. Και πιστεύω ότι μέσα στο επόμενο 24ωρο θα έχουμε ολοκληρώσει σε όλο το εύρος του Δήμου και σε ανακυκλώσιμα αλλά και σε αστικά απορρίμματα την αποκομιδή τους και η πόλη, ο Δήμος, θα ξαναποκτήσουν τους κανονικούς τους ρυθμούς. Τώρα, όσον αφορά το πρώτο θέμα που αφορά το εργοστάσιο και το πρόβλημα που υπήρχε εκεί, θα συμπληρώσω στον Δήμαρχο, πολύ σωστά είπε, για κάποιον φίλο ενός μέλους ενός συνδυασμού, ότι πηγαίνει σε γενικές υπηρεσίες, δεν έχει σταματήσει εκεί. Μαζί με κάποιον άλλον έρχονται και περιφέρονται στο χωριό που το οποίο μένω, στα Εξαμήλια, και ενημερώνουν τον κόσμο, σε εισαγωγικά τον ενημερώνουν, ότι θα φέρουν σκουπίδια στα Εξαμήλια. Λοιπόν, για να το ξεκαθαρίσουμε. Εγώ που είμαι και κάτοικος της περιοχής και είμαι ο πρώτος, με ό,τι πολιτικό κόστος και υπάρχει, γιατί το κόστος για το Δήμο είναι πολύ μεγαλύτερο αν δεν γίνει αυτό το εργοστάσιο. Θα είναι τεράστιο το κόστος, πολύ πιο μεγάλο από το πολιτικό κόστος το οποίο έχω εγώ. Είμαι ο πρώτος που όχι μόνο το δέχομαι, αλλά με όλες τις δυνάμεις θα στηρίξω την κατασκευή αυτού του εργοστασίου στο συγκεκριμένο χώρο. Σε ένα χώρο ο οποίος είναι στα όρια του Δήμου μας περίπου, με τον Δήμο Λουτρακίου, σε ένα χώρο βιομηχανικής ζώνης και σε ένα χώρο αρκετά βεβαρημένο. Αυτό δεν το κρύβει κανένας. Κανένας όμως δεν ενοχλήθηκε για κάποιες επιχειρήσεις δίπλα που στο παρελθόν έχουν βελτιωθεί σε μεγάλο βαθμό. Κάποια από αυτή έχει κάνει και πάρα πολύ καλή δουλειά. Πλέον δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Έχει βελτιωθεί. Σε ένα χώρο στον οποίο όλοι πιστεύουμε ότι είναι ο κατάλληλος χώρος. Τη στιγμή που ανάλογα κδάει ή ανάλογα εργοστάσια κομπόστ βρίσκονται μέσα σε κατοικημένους ιστούς, μέσα σε. Δεν θα πω για την περιοχή του Μαρουσίου, που ένα κδάι βρίσκεται ακριβώς πίσω από το Ιασό. Καταλαβαίνετε κι εσείς ότι κάποιοι θέλουν να δημιουργήσουν πρόβλημα. Κάποιοι ενοχλούνται από την προσπάθεια που κάνει ο Δήμος. Να είστε σίγουροι και από αύριο που θα, με το καλό θα πέσουν και τα πετάκια, θα προχωρήσει η διαδικασία. Στο επόμενο διάστημα θα είμαστε έτοιμοι να λειτουργήσουμε ένα εργοστάσιο, ένα πρότυπο όπως είπε και ο Δήμαρχος. Και όπως πιθανόν λέμε όλοι, ίσως να είναι και ο πρώτος Δήμος σε όλη την Ελλάδα, ο οποίος κατασκευάζει δικό του εργοστάσιο. Όσον αφορά το δεύτερο θέμα που αφορά την φωτιά, νομίζω απαντήθηκε στο μεγαλύτερο μέρος του. Εγώ να συμπληρώσω μόνο ότι και σήμερα που μιλάμε και τις προηγούμενες μέρες γίνεται μια διαδικασία αποκατάστασης του συγκεκριμένου χώρου. Πιστεύω ότι μέσα στο επόμενο διήμερο θα έχει ολοκληρωθεί και εκεί ο πλήρης καθαρισμός της περιοχής, του συγκεκριμένου σημείου. Και αμέσως ολοκληρώνοντας αυτό το καθαρισμό θα γίνει και η τελική υποβολή για να δημιουργηθεί εκεί πράσινο σημείο. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να είναι πλήρως καθαρός ο χώρος, έτσι μας είπαν το περιβάλλοντος, τα υπόλοιπα στοιχεία και τα υπόλοιπα χαρτιά που χρειάζονται για να μπορέσουμε να πάρουμε τη σχετική αδειοδότηση είναι ήδη έτοιμα, κατατεθειμένα και απομένει μόνο ο καθαρισμός του χώρου, ο οποίος πιστεύω ότι μέσα στο επόμενο διήμερο θα έχει ολοκληρωθεί παντελώς και θα είναι ένας πεντακάθαρος χώρος. Όσον αφορά το θέμα τώρα με την απεργία που προέκυψε, εγώ να πω μόνο δύο-τρία πράγματα, δύο-τρεις μεγάλες αλήθειες κόντρα στα ψεύτη τα οποία ακούστηκαν. Μίλησαν ότι για τα τελευταία 13-14 χρόνια, από το 2004-15 χρόνια, δεν έχουν πάρει μέσα ατομικής προστασίας. Εγώ θα μιλήσω για τότε που ήμουν εγώ αντιδήμαρχος, αλλά και για ένα διάστημα που δεν ήμουν, γιατί υπήρχαν κάποια κενά στα οποία δεν ήμουν. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν αυτή τη στιγμή και το δελτίο εισαγωγής, αλλά και το τιμολόγιο το οποίο πληρώθηκε ο προμηθευτής μας για
εισαγωγή μέσα στην αποθήκη του Δήμου μας 450 ζευγαριών άρβυλα ασφαλείας, 170 αδιάβροχα ή νιτσεράδες που λέμε, και 10.000 γάδια, συν και κάποια άλλα, τα οποία δεν νομίζω ότι χρειάζεται να αναφέρουμε, κάποια καπέλα προστασίας, κάποια γάντια ειδικά, κάποια γυαλιά, μάσκες και κάποια άλλα μέσα το μήκος προστασίας. Όχι όλα. Αυτό είναι αλήθεια. Την ευθύνη όμως δεν την έχει ούτε ο Δήμαρχος ούτε η Δημοτική Αρχή. Δεν υπάρχει, γιατί ακούστηκε ότι ο Δήμαρχος δεν τα δίνει, η Δημοτική Αρχή δεν τα δίνει. Τα ψέματα συνεχίζονται. Ο πρόεδρος των εργαζομένων, ο οποίος έχει διατελέσει και προϊστάμενος στην υπηρεσία, είναι ο ίδιος που έχει υπογράψει και τα δελτία παραγγελίας προς την αποθήκη και τα δελτία παραλαβής από την αποθήκη. Που σημαίνει ότι ο ίδιος είχε και την ευθύνη μαζί με τους άλλους δύο προϊσταμένους να τα μοιράσει στους εργαζόμενους. Πράγμα το οποίο έγινε. Αν θέλετε, το δικό μου λάθος, το λάθος κάποιων από τον αντιδημάρχων των προηγούμενων που πέρασαν, είναι ότι δεν ήμασταν ιδιαίτερα αυστηροί στη χρησιμοποίησή τους. Πράγμα το οποίο υπάρχει ευθύνη των εργαζομένων και των προϊσταμένων για το ότι δεν τηρείταν. Δηλαδή, ήταν υποχρέωσή τους να φοράνε τα παπούτσα τα οποία τους δόθηκαν, τα γυλαίκα τα οποία τους δόθηκαν. Για κάποιους λόγους δεν τα φορούσαν. Εντάξει, και η αλήθεια μεγάλη είναι ότι από τα στόματα ολονών, μπορώ να πω στο 100%, κάποιοι προτιμούσαν να μην τα πάρουν και να τα πάρουν σε χρήματα. Και με αυτά τα χρήματα ήσαν υποχρεωμένοι να αγοράσουν αυτά τα μέσα ατομικής προστασίας. Αυτό νομίζω είναι το σωστό. Πάση περιπτώσει, να είστε σίγουροι ότι και η διαδικασία ήδη και πριν ακόμα την απεργία παρελήφθησαν κάτω και ήδη μοιράστηκαν και γάντια και μάσκες, ήδη ζητήθηκαν τα νούμερα παπουτσιών για τις αρβίλες που θα παραλυφθούν τις επόμενες μέρες και θα μοιραστούν. Να είστε σίγουροι όμως ότι παίχτε και ένα παιχνίδι. Αυτό δεν μπορεί κανένας να το αποκρύψει. Παρουσία άμεσα των επικεφαλής μειοψηφίας. Καλά κάνουν. Όμως συμμετείχαν και αυτοί σε κάποια ψέματα τα οποία ακούστηκαν. Το ότι δεν έχει μοιραστεί τα τελευταία 15 χρόνια μέσα ατομικής προστασίας είναι ένα μεγάλο ψέμα. Εντάξει, αποδείξεις υπάρχουν, όποιος ενδιαφέρεται και μπορούσε να το είχε κάνει εκείνη την ημέρα, γιατί αυτό εγώ οφείλω να το πω, εγώ ήμουν παρόν στην αποθήκη, κανένας από τους επικεφαλείς δεν ήρθε μέσα να ενημερωθεί. Ενημερώθηκε από το σωματοδέλτα σίγμα των εργαζομένων, κανένας, παρότι ήμουν στο γραφείο μου, δεν ήρθε μέσα να με ρωτήσει. Να μου πει τι συμβαίνει, αντιδήμαρχε, τι λένε εδώ πέρα οι εργαζόμενοι, κανένας τους. Εγώ, παρότι και έξω βρέθηκα μπροστά τους, κανένας δεν μου έκανε αυτή την ερώτηση.